Την Τετάρτη, 3 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευκτηνίων Χωρών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης η αναγόρευση του επίτιμου διδάκτορα, του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων, κ. Μιχαήλ Μερακλή. Η συμβολή του κυρίου Μιχαήλ Μερακλή στη λαογραφική επιστήμη είναι τεράστια. Καθώς οργάνωσε διεθνή λαογραφικά συνέδρια, έλαβε μέρος σε πρωτότυπες πάντα ανακοινώσεις και σε πολλαπλά συνέδρια σε Ελλάδα και σε εξωτερικό, αποτελεί μέλος των συντακτικών επιτροπών πολλών αναγνωρισμένων εκδόσεων και διεθνών επιστημονικών επιτροπών, καθώς και το συνολικό του έργο είναι ογκώδης. Η μεγαλύτερη όμως συνεισφορά του στην επιστήμη της λαογραφίας είναι η θεματική και κυρίως η μεθοδολογική ανανέωση της επιστήμης που διακονεί, χάρη στα οποία αυτή απέκτησε κύρος και διεθνής αναγνώριση. Πάντα όταν τιμάται κάποιος και δεν μπορεί, αν δεν είναι ανέστητος, να είναι χαρούμενος. Πρέπει να είναι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος πολύ περισσότερο γιατί η πρωτοβουλία ξεκίνησε από ένα μαθητή μου που είναι τώρα καθηγητής εδώ, πρωτοβάθμιος, ο κύριος Σέργης. Κάτι έκανα διότι το απαιτούσαν οι περιστάσεις. Δηλαδή η λαογραφία ξεκίνησε τον πρώτο καιρό, διότι έτσι έπρεπε να κάνει, διότι υποχωρούσε ο παραδοσιακός αγροτικός πολιτισμός και έπρεπε να διασωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και πράγματα, αντικείμενα. Εδώ και πολλά χρόνια λαογραφία, η σύγχρονη πια λαογραφία, η οποία είναι συνέχεια της παλιάς, δεν αποκηρύσω με τίποτα, είναι πια, έχει μπει μέσα στην πόλη και μπροστά της είχε τον αστικό πολιτισμό που έπρεπε οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί, γιατί όλα αυτά μαζί συνιστούν το έθνος, την πατρίδα μας. Η έναρξη με την αστική λαογραφία είχε μπροστά της πολύ περιθώριο συνεχώς να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται. Και έτσι όλα πάνε κανονικά. Το πρόβλημα είναι, συγγνώμη, να μην ξεχάσουμε ότι προϋπήρξε ένας άλλος πολιτισμός που ήταν και αυτός δικός μας. Και έχει και κάποια συνέχεια. Συνέχεια βέβαια τηρουμένων των όρων της εξέλιξης. Δεν πρέπει να απαρνηθούμε το παρελθόν μας, καταλάβατε. Μόνο ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις επιστημονικές που την αδικούν τη λαογραφία, πιστεύοντας ότι είναι μία, πώς να πούμε, πεπερασμένη ή μάλλον ξεπερασμένη επιστήμη, διότι έχουν στο μυαλό τους, μην έχοντας ποτέ διαβάσει νεότερες εργασίες και μελέτες, ότι μαζί με τον αγροτικό πολιτισμό τελείωσε και η αποστολή της λαογραφίας. Αλλά η λαογραφία δεν είναι λαογραφία των αγροτών, είναι λαογραφία του λαού, ο οποίος λαός εξελίσσεται. Η ταχύτητα, όλα γίνονται γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι πολλά αφαιρούνται, εγκαταλείπονται και σιγά σιγά θα φτάσουμε, όχι μόνο εμείς, παγκοσμίως συμβαίνει αυτό, σε ένα πολιτισμό, πώς να τον πω, με τσόφλι. Δεν θα έχει τίποτα μέσα του. Θα είναι μία τυπολατρεία. Δεν θα είναι λατρεία ουσιαστική των πραγμάτων.